Μέσα στις πολύ δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που βιώνει σήμερα η Κύπρος, η ΕΔΕΚ καλεί την κυβέρνηση να είναι πιο διεκδικητική στις συζητήσεις με την Τρόικα. Μεταξύ άλλων, την καλεί να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λάβει υπόψη τις ακραίες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην Κύπρο μετά τις αποφάσεις του Eurogroup. Δεν είναι ορθό ούτε και λογικό μέσα σε τόσο σύντομο χρόνο τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά συστήματα να δοκιμάζονται σε ασκήσεις αντοχής με τον ίδιο τρόπο που εξετάζονται άλλα τραπεζικά ιδρύματα στην Ευρωζώνη. Επίσης, ζητεί τη διεκδίκηση ενίσχυσης της ταυτότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου μέσω των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η τακτική της κυβέρνησης να μιλά συνεχώς για ανάπτυξη, αλλά να μην έχει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Είναι η ώρα να διαμορφωθεί ένα τέτοιο ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλάνο, το οποίο να ενσωματωθεί στο επικαιροποιημένο μνημόνιο. Επιπλέον, η ΕΔΕΚ καλεί την κυβέρνηση να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλάνο, το οποίο να ενσωματωθεί στο επικαιροποιημένο μνημόνιο. Η κυβέρνηση οφείλει να διεκδικήσει την επανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής συνοχής, να στοχεύσει μέσα από εισοδηματική στόχευση στην επανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους και βεβαίως την διασφάλιση των δάνειων λειπτών που πραγματικά έχουν ανάγκη. Τέλος, υποδεικνύει ότι θα πρέπει να αποφευθεί πάση θυσία η επιβολή νέων βαρών στους Κυπρίους και να ληφθούν άμεσα μέτρα ανάπτυξης και κοινωνικής επανασυγκρότησης.